με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω τη 17η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκη στην ψηφιακή της μορφή. Αναγκαστήκαμε όλοι να προσαρμοστούμε αυτή την περίοδο σε δύσκολες συνθήκες. Σε συνθήκες εγκλισμού και απομόνωσης που πριν από μερικούς μήνες φάνταζαν αδιανόητες. Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού απέδειξε ότι μπορεί να αξιοποιεί τέτοιου είδους προκλήσεις και να δίνει δύναμη στο βιβλίο. Το ελληνικό τμήμα της ΣΥΜΠΗ ήταν παρών σε όλες τις διοργανώσεις της έκθεσης Θεσσαλονίκης από την πρώτη φορά. Στο περίπτερό μας φιλοξενήσαμε δημιουργούς, οργανώσαμε δράσεις για παιδιά. Και φέτος θα είμαστε μαζί με, μια άλλη, με έναν άλλο τρόπο. Πιστεύουμε ότι οι εκθέσεις πρέπει να αποτελούν μέρος της γενικότερης πολιτικής για τη στήριξη του αγαθού όπως, ενός αγαθού όπως είναι το βιβλίο, και το οποίο αποτελεί ένα καταφύγιο στις περιόδους μοναξιάς. Ε, το ελληνικό τμήμα της Ήμπης συνεχίζει να στηρίζει δράσεις που φέρνουν τα παιδιά κοντά στο βιβλίο και οι αναγνώστες, ειδικά οι μικροί αναγνώστες, έχουν πάντα το δικαίωμα να παίρνουν στα χέρια τους βιβλία ε, με, υψηλό, με υψηλή αισθητική. Ε, για να γίνει αυτό, έχουμε όλοι ανάγκη από τους ανθρώπους του βιβλίου. Από τους συγγραφείς, τους εικονογράφους, τους μεταφραστές, τους εκδότες, τους βιβλιοπόλες, τους βιβλιοθηκονόμους, ε, οι οποίοι πρέπει να στηριχτούν εκτός από την πολιτεία και από τον καθένα μας προσωπικά. Το βιβλίο είναι ένα αγαθό που κέρδισε επάξια τη θέση του δίπλα μας σε αυτήν την τόσο δύσκολη περίοδο. Ε, οι αναγνώστες... Φέτος, ε, αξιοποιώντας την ψηφιακή ε, διεξαγωγή της έκθεσης, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν, χωρίς να κουνηθούν από το σπίτι τους, όπου και να κατοικούν, πολύ σημαντικούς δημιουργούς να μιλούν και να ανταλλάσσουν απόψεις. Αυτό είναι το κέρδος αυτής της ε, ε, πανδημίας, θα έλεγα. Έτσι, λοιπόν, και φέτος θα είμαστε όλοι εκεί το ελληνικό τμήμα της ΣΥΜΠΗ, οι αναγνώστες, μικροί και μεγάλοι, ε, για να παρακολουθήσουμε αυτές τις τόσες, τόσο σημαντικές εκδηλώσεις, για τις οποίες ευχόμαστε να πετύχουν. Και ευχόμαστε ακόμα, του χρόνου, να είμαστε από κοντά και να απολαμβάνουμε τέτοιου είδους διοργανώσεις.